Θα καλημερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Συνταξιούχων Οικονομού Ηρακλείου, τον κύριο Λενακάκη, γιατί με ένα δελτίο της η Ένωση εκφράζει την αγανάκτησή της και την απογοήτευσή της από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για αυξήσεις στις συντάξεις. Γιατί, κύριε Λενακάκη, δεν έχουν δοθεί τα χρήματα? Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Κυράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι, οι συνταξιούχοι με έκπληξη πηγαίνοντας στις τράπεζες για να δουν την πολυπόθητη αύξηση που μας υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Αυτό πραγματικά δεν έγινε και υπάρχει πράγματι η απογοήτευση, και ξέρετε πολύ καλά ότι πληρωθήκαμε και πριν τα Χριστούγεννα, οπότε μέχρι σήμερα η σύνταξη έχει τελειώσει. Έχουν σταματήσει οι δραστηριότητες των συνταξιούχων για οτιδήποτε, ακόμα και για φάρμακα, και περιμένουμε πότε θα έρθει η πολυπόθητη μέρα να πληρωθούμε. Μα δεν αυτό, δε, αυτή μα, είναι μα, η σκληρή πραγματικότητα που βιώνει ο συνταξιούχος. Επειδή ακριβώς μου είπατε για την αύξηση, όταν μια με τα στοιχεία τα τελευταία ήλιος, που η σύνταξη, μια μέση σύνταξη είναι 6,59 καθαρά και πήρε 3% αύξηση, πείτε μου εσείς το 20 ευρώ αυτά τι να τα κάνει ο συνταξιούχος, τι απώλειες να καλύψει όλα αυτά τα χρόνια που κυρία Δουλγεράκη, όλοι γνωρίζουμε και εσείς καλύτερα ότι τώρα και 10 χρόνια οι συνταξιούχοι πραγματικά φτωχοποιούνται με συνεχείς μειώσεις, κρατήσεις, και πραγματικά έπρεπε η κυβέρνηση να φανεί περισσότερο γαλαντόμα στις απαιτήσεις των συνταξιούχων για να μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες. Και κυρία Δουλγεράκη, τη στιγμή που γνωρίζει η κυβέρνηση, δεν το ξέρει ότι μας έχει κόψει τη 13η-14η σύνταξη, τα δώρα των Χριστουγέννων, δεν το ξέρει ότι μας χρωστάει ακόμα τα αναδρομικά, δεν τα ξέρει ότι μας έκοψε το ΕΚΑΣ, δεν το ξέρει ότι η ακρίβεια έχει διαλύσει τη σύνταξη. Τα ξέρουν αυτά. Γιατί λοιπόν μας έδωσε 3%? Σημαίνει ότι δεν υπολογίζει το συνταξιούχο. Σημαίνει ότι ο απόμαχος της δουλειάς είναι και ο απόμαχος της ζωής. Δεν είναι έτσι? Εμείς πραγματικά αισθανόμαστε απογοήτευση για όλη, γιατί είναι μια συμπεριφορά συγκεκριμένη σε μια κοινωνική ομάδα, μια μεγάλη κοινωνική ομάδα που είναι οι συνταξιούχοι. Το γνωρίζει ότι 1.000.000 συνταξιούχοι κοντά δεν πήραν καμία αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς και δεν έχουν πάρει 13 χρόνια τώρα αύξηση. Αυτά τα ξέρουν όλοι τα ξέρουν αυτά. Όμως δεν έγινε κάτι σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι με όσα λέγονται, γράφονται, κύριε Λενακάκη, ο κόσμος καταλαβαίνει στην πλειοψηφία του ότι είσαστε εκείνη η μερίδα του κόσμου, των πολιτών, των Ελλήνων, που πραγματικά σας έχουν στις προτεραιότητες για να τους δώσουν, εξαιτίας του ότι πολλά περάσατε στην περίοδο των κρίσεων, των μνημονιακών λόγων, της πανδημίας, περάσατε τα πάντα όλα, ότι εσάς σας προσέχουν πολύ περισσότερο. Εσείς το γυρίζετε τούμπα το όνειρο. Πράγματι. Πράγματι, τα γυρίζουμε τούμπα γιατί ο λόγος είναι, θα σας πω, στο σωματείο έρχονται συνέχεια συνταξιούχοι, και να σας πω κάτι, είναι πολύ λυπηρό που έρχονται και χαμηλοσυνταξιούχοι με τεράστια παράπονα ότι, βρε παιδί μου, δεν μπορούμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες. Είχαμε Χριστούγεννα και δεν μπορέσαμε να κάνουμε, πρέπει να κόψουμε άλλες προτεραιότητες για να κάνουμε στα εγγόνια μας ένα δώρο. Εδώ φτάσαμε το 2024, δεν υπάρχει προβληματισμός γι' αυτό? Εδώ βλέπετε, στο Ηράκλειο ζούμε. Δεν θα πω για την υπόλοιπη Ελλάδα. Βλέπετε, τα καφενεία έχουν αδειάσει από τους συνταξιούχους. Δεν μπορούν να πάει ο συνταξιούχος να απολαύσει, ξέρω εγώ, το τελευταίο, να πάει μία βόλτα στο καφενείο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα και θα θέλαμε πολλοί κόσμος να πάρουν θέση, κάποιοι οι οποίοι αποφασίζουν για αυτά. Και να το πούμε και αυτό. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει τις πραγματικές αυξήσεις, ξέρετε, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα υπερβαίνει το διψήφιο νούμερο. Αντί για να πάρει λοιπόν μια απόφαση να ικανοποιήσει εμάς τις ανάγκες, ψηφίζει νόμους να δουλεύουμε μέχρι τα 74 και να δουλεύουμε μέχρι να πάμε στην άλλη ζωή και τέτοια. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Είσαι ταξιούχος, πρέπει να απολαύσει την τρίτη ηλικία.
δεν είναι για να δουλεύει. Τα περισσότερα ατυχήματα, κύριε Δουλγεράκη, από ποιους είναι? Από τους συνταξιούχους που δουλεύουν, που είναι 80 χρονών και είναι στις οικοδομές. Αυτά πρέπει να κάνουμε. Και να δίνει μπόνους και κίνητρα να δουλεύει ο συνταξιούχος. Να πάει πού να δουλεύει, δηλαδή. Αυτό βέβαια, κύριε Λενακάκη, κάποια στιγμή προσπάθησαν να το, να το προσπεράσουν, λέγοντας ότι μα πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται τα όρια της ηλικίας για να μπει στη σύνταξη, και όλα τα διάφορα τα οποία ακούσαμε. Και την ίδια ώρα, αν μπει μέσα στα προγράμματα για να δούμε το πώς αποκαλύπτεται η αλήθεια, αλλά είναι άλλο το επικοινωνιακό παιχνίδι και άλλη η πραγματικότητα, η οποία επικρατεί. Αν θέλει κάποιος να μπει μέσα στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, βλέπει ότι υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω από τα 60, πάει μέχρι και τα 74, για να έχουν δουλειά, και έτσι καταρρύπτουν από μόνοι τους και το δικό τους το λόγο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, όπως μας τα παρουσιάζουν τώρα, όλοι από 55 έως 65 και πάνω, εν πάση περιπτώσει, που δεν έχουν ένσημα, που δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη, που έχουν 1000 προβλήματα, μπορούν να δουλεύουν μέχρι τα 74. Εμείς φοβόμαστε ότι είναι και δούριος ύπος, επειδή συζητιώνται πολλά το τελευταίο καιρό όσον αφορά την αύξηση των ορίων ηλικίας, να είναι ο δούριος ύπος και γι' αυτό. Εμείς το κρατάμε αυτό. Πάντως θα έλεγα εγώ ότι γιατί δεν πρέπει να σταματήσουν οι απολύσεις στις μεγάλες ηλικίες? Δεν πρέπει να σταματήσουν, για να μην βρίσκεται ο άλλος που είναι 55 χρονών να μην έχει δουλειά και να αναγκάζεται να δουλεύει? Δεν πρέπει να σταματήσουν, δεν πρέπει να δοθεί σταθερή και μόνιμη εργασία? Δεν είναι όριμο πια να μειωθούν τα παράδεκτα υψηλά όρια συνταξιοδότησης, που είμαστε πρωταθλητές? Έπρεπε αυτά να γίνουν, αντί για να λέμε στον κόσμο πήγαινε στα 75 σου να δουλεύεις. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, κύριε Λενακάκη, αλλά ούτως ή άλλως πάντα στο ίδιο σημείο καταλήγουμε, ότι εκεί που το πράγμα κολλάει είναι η κοινωνική ασφάλιση, η οποία λίγο παρακάτω δεν θα υπάρχει, είναι η ιδιωτικοποίηση, είναι η ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων, η ιδιωτικοποίηση στον ΕΦΚΑ, είναι όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζομαι πάρα πολλές φορές και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έρχονται για να γίνουν πραγματικότητα. Εχθές, κυρία Δουλκεράκη, εχθές παρευρέθηκα σε μια σύσκεψη που είχαν κάνει οι φαρμακοϋπάλληλοι και οι ιατρικοί επισκέπτες στο εργατικό κέντρο, με παρόντες από την Αθήνα, ο πρόεδρος του ΤΕΙΦΕ, του Επικουρικού Ταμείου των Φαρμακοϋπαλλήλων, και οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας κλπ. Όλοι είχαν ένα προβληματισμό, γιατί η επικουρική σύνταξη του ΤΕΙΦΕ έχει μειωθεί κατά 80%, όταν δεν έχει πάρει καμία αύξηση τώρα και 13 χρόνια. Και πληροφορίες εμάς λένε ότι ενώ μέχρι τώρα ο φαρμακοϋπάλληλος ήταν υποχρεωτικό να ασφαλίζεται στο επικουρικό του ταμείο, τώρα είναι προαιρετικό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έσοδα μετά από λίγο δεν θα υπάρχουν. Άρα λοιπόν οι συντάξεις πού θα πάνε? Πάμε για κατάργηση. Κοιτάξτε τώρα, όλα αυτά σε συνάρτηση μαζί με το δημογραφικό, τη μείωση του πληθυσμού και όλα τα υπόλοιπα, σαφέστατα υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός για το τι θα απογίνετε εσείς, για το τι θα απογίνουν εκείνοι οι συνταξιούχοι και τι θα παίρνουν και πόσα θα παίρνουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, οι οποίοι ακολουθούν τα επόμενα χρόνια με όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Είναι πραγματικά για τα χρόνια τα οποία δεν θα είμαστε στη δουλειά ένα πάρα πολύ μεγάλο και πονεμένο κεφάλαιο, με πολύ προβληματισμό και με πολύ φόβο, αλλά δυστυχώς από ό,τι βλέπετε μάλλον και οι επόμενοι θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εσείς, κύριε Λενακάκη. Και θα έλεγα χειρότερα, και τα προβλήματα θα είναι μεγαλύτερα, και θα σας πω γιατί. Διότι πλέον, όπως βλέπετε, κυρία Δουλγεράκη, πάει να γίνει η κοινωνική ασφάλιση προσωπική υπόθεση του καθενός, η υγεία του προσωπική υπόθεση, η μόρφωση των παιδιών της οικογένειας προσωπική υπόθεση, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί εμείς φορολογούμαστε, μας έχουν κατακλέψει, φορολογούμαστε και πληρώνουμε και για την υγεία, πληρώνουμε και για το φόρο αλληλεγγύης, πληρώνουμε παντού. Άρα λοιπόν εμείς το διεκδικούμε
το δημόσιο και δωρεάν σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα έλεγα το εξής, ότι στενοχωριόμαι, εμείς οι παλιοί συνταξιούχοι τώρα, έχουμε και μια στεναχώρια όταν κάνουμε περιοδίες εδώ και εκεί και μιλάμε με τους συναδέλφους και όχι μόνο, συναντάμε νεότερους ανθρώπους, που εργαζόμενους που δεν έχουν βγει στη σύνταξη και μας λένε, τι θα γίνει, εγώ δεν πρόκειται να πάρω σύνταξη, μην μου λέτε καθόλου για αυτά. Είναι μια μεγάλη στεναχώρια αυτό. Και είναι πολύ κακό να δίνεται αυτό στους νέους εργαζόμενους αυτή η εντύπωση ότι εγώ δεν θα πάρω τίποτα. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί ξέρετε τι σημαίνει σύνταξη για τον συνταξιούχο, για τον μεγάλο άνθρωπο σε μεγάλη ηλικία, αξιοπρέπεια. Ναι. Και αν τη χάσουμε την αξιοπρέπεια, να μην απλώνει το χέρι ο συνταξιούχος. Βάλτε ακόμα μία παράμετρο, κύριε Λενακάκη, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Δεν είναι μόνο αξιοπρέπεια, αλλά να μην ξεχνάμε ότι σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας κλπ, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εξαιτίας του φαύλου κύκλου μέσα στην αγορά εργασίας που ζουν με τη σύνταξη του μπαμπά, της μαμάς, του παππού, της γιαγιάς και ενισχύονται έτσι. Βέβαια. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Όταν βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι είναι και 35 χρονών και μεγαλύτεροι και δεν μπορούν να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια, μόνο μένουν στον μπαμπά και στη μαμά και κάθε πρωί λέει η μαμά πάρε την κάρτα μου παιδί μου να πας βόλτα. Τώρα αυτές είναι πραγματικότητες. Και η σύνταξη λοιπόν δεν είναι μόνο για τον συνταξιούχο, η σύνταξη είναι και για όλη την οικογένεια. Ωραία. Ή όλη την οικογένεια. Ωραία. Λέτε λοιπόν σε ένα σημείο, για να κλείσουμε εκεί, σε αυτούς που προσπαθούν να μας γεμίσουν τα πορτοφόλια με αέρα κοπανιστό, απαντάμε με τη γνωστή παροιμία «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και σύντομα θα έρθει η ώρα να πληρωθούν με το νόμισμα που τους αξίζει. Τι εννοείτε? Εννοούμε καταρχήν ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι από την συμμετοχή των συνταξιούχων σε όλες τις κινητοποιήσεις και όπου τους καλέσουμε είναι παρόντες άπαντες. Έχω μια πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους μας και του ΟΑΕ, με τον ΕΛΤΑ, του Δημοσίου, που όλοι μαζί με πυλώνα την ΣΕΑ, τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων, που περιλαμβάνει 15 ομοσπονδίες, θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα αγωνιστικά, διεκδικώντας ό,τι ακριβώς μας έχουν αφαιρέσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είναι δικά μας χρήματα, τα δικαιούμαστε. Και επίσης να προσθέσω ότι η πείρα του συνταξιούχου λέει ότι δεν μας δωρήσανε τίποτα. Ό,τι πήραμε, το πήραμε μόνο με αγώνες και με αγώνες. Άρα λοιπόν σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε και αυτή τη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Καλημέρα.